Κυρίε και κύριοι, αγαπητά μα παιδιά, καλησπέρα σε όλου και σε όλε. 19 Μαου σήμερα και δεν ξέρω πόσοι και πόσε από εμά θυμόμαστε τούτο το εδώ. Τα κουφάκι πόντι. Τα κουφάκι πόντι ήταν ένα άλμπουμ τότε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και μαζεύαμε χαρτάκια. Θυμάστε τα πανίνη, ποδοσφαιριστέ, Ghostbusters, thunder ε, Thundercats, ό,τι μπορεί κανεί να Φανταστεί και ένα από τα άλμπουμ ήταν ε, γεμάτο ποντιακά ανέκδοτα. Είχε υπέροχε γελιογραφίε όπω του λογοθέτη, νομίζω ότι ήταν λογοθέτη, μου το θύμισε ο Σταθάτο. Λοιπόν, πράγματα, για παράδειγμα, μια ποντία κυρία με ένα ραδιόφωνο στο, στα στήθη τη που λέει Γιατί το έχει εκεί για να ακούει, λέει Βυζαντινή μουσική και άλλε τέ, τέτοιου είδου ε, ατάκε. Κάπω έτσι, η γενιά μου έμαθε του ε, ποντίου και μέσα από κάτι βιντεοκασέτε, όσοι δεν είχαμε εννοώ την ε, ευτυχία και την ευλογία να κρατάμε από εκείνα τα μέρη λοιπόν, και μέσα από κάτι βιντεοτενία, θυμάμαι τον Σωτήρη Μουστάκα τον Αίμνηστο και τον ε, Κώστα Βουτσά να είναι καλά, να κάνουν τους, ε, τους ποντίους και, και 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 κάπως έτσι μάθαμε τους ποντίους, πόντι ήταν κάτι το αστείο και το δύσκολα προσδιορίσιμο, δηλαδή γιατί να λες μα, πόσο πόντιος είσαι και μετά καταλάβαμε την αλήθεια του πράγματος Αν σήμερα, το 1900. 19. Ε, ο Κεμάλα Τατούρκα που βιβάζεται στην ε, Τραπεζούντα, ο πόντος είναι το πάνω μέρος της Τουρκίας όπως το βλέπουμε, εκεί στην Μαύρη Θάλασσα και πηγαίνει μέχρι ε, τις ε, παραλίες του Καυκάσου και αποφασίζει να τελειώσει τη δουλειά η οποία έχει ξεκινήσει σαν τρει γενοκτονίε μαζί. Οι Three in One το κάνανε οι, οι Νεότουρκοι. Ε, ήδη από το 1905-1906 ξεκίνησαν με του Αρμένιους, προχώρησαν με του Ασσύριου, ε, βάλανε μέσα στο παιχνίδι και του ποντιακού ε, πληθυσμού. Ξεπάστρεψαν εκατομμύρια επί εκατομμύριων. Γιατί, Διότι ο Κεμάλ κατάλαβε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει πεθάνει. Η αυτοκρατορία σημαίνει πολλέ εθνότητε μαζί κάτω από την ίδια ε, διοίκηση. Η διοίκηση αυτή ε, παρήρχεται. Ούτω ή άλλω ο Σελήμος, ο Λουτάνο, νομίζω ήταν ο Σελήμ, δεν θυμάμαι, ε, είχε αρχίσει να δείχνει στοιχεία παραφροσύνη. Κανονικά. Ε, και ο Ατατούρκ καταλάβαινε ότι πάμε για άλλα. Ε, και στο για άλλα αυτό που καταλάβαινε ο Ατατούρκ, διότι καλώ κακώ οι μεγάλοι ηγέτε βλέπουν την επόμενη μέρα. Δεν βλέπουν τι έγινε τώρα, ούτε. Στέκονται σε αυτό που συνέβη χθε. Σου λέει ότι αν είναι να επιζήσει η Τουρκία, θα πρέπει να επιζήσει ω εθνικό κράτο. Να είμαστε όλοι οι Τούρκοι εδώ μέσα. Αλλιώ θα σβηστούμε από το χάρτη. Πώ θα γίνουν όλοι οι Τούρκοι, <coughs> Φάξτε όλου του υπόλοιπου. Ε, μα είναι τώρα λίγο βάρβαρο. Να του φάξουμε. Είναι λέει, λίγο βάρβαρο τώρα να του φάξουμε. Δεν πειράζει. Θα του βάλουμε όλου ε, σε μια μεγάλη πορεία. Να του πάμε σχεδόν μέχρι ε, τον Ντέιραλ Ζόρ. Στη μέση τη σημερινή Συρία πηγαίνανε του Αρμένοι, δεν θα μα πεθάνουν, λέει η μισή. Οι άλλοι μισή τι θα του κάνουμε. Ε, θα πούμε ότι ε, κατετάγησαν για να βοηθήσουν εδώ η μία εκ των τριών επισήμων στολών τη προεδρική φρουρά. Είναι η Φουστανέλα, είναι η Νησιώτικη, η Βράκα και είναι και η Ποντιακή. Ε, θα πούμε, λέει, ότι του πήραμε για να βοηθήσουν σε εργασίε ω ε, φιλότιμοι Οθωμανοί οι Τούρκοι πολίτε, τα λεγόμενα Αμελέ Ταμπούρου. Το ταμπούρι που λέμε είναι τα στρατόπεδα εργασίας. Εν πάση περιπτώσει, την ποντιακή γενοκτονία, 340.000 νεκροί, μόνο νεκροί, αναγνωρίζει η Ελλάδα, η Γερμανία, η Κύπρος, η Αρμενία, η Αυστραλία, η Αυστρία, η Ολλανδία, ορισμένες από τις συστατικές δημοκρατίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και μια και λέμε για Ρωσία, ε, σε μεγάλο βαθμό η γενοκτονία των ποντίων σχετίζεται με τη στάση των Ρώσων οι οποίοι ε, α, αβάνταραν όσο γινόταν την ταραχή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για να πάρουν τις κάτω περιοχές του Καυκάσου και όταν ανακηρύχθηκε η δημοκρατία του Πόντου το 1915 και με τις ευλογίες του Βενιζέλου και πέρασαν δύο-τρία χρόνια και έγινε οκτωβριανή επανάσταση, αφήσανε τους Πόντιους να τους κατασφάξουν οι Τουρκοί. Αυτά σαν σήμερα το 1919. Βέβαια, η αλήθεια είναι τα ελληνοτουρκικά. Είναι μια πολύ περίεργη ε, ιστορία. Πηγαίνουμε από την φιλία και τη διπλωματία των σεισμών στις 76, χτες παραβιάσεις και το Survivor ταυτόχρονα, αλλά έτσι ήμασταν πάντοτε. Σαν σήμερα, το 1997, ε, τελείωνα το Λύκειο και θυμόμουν όλη την Ελλάδα να δυσανασχετεί με τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος θα έδινε συναυλία με έναν Τούρκο συγκαλλιτέχνη του στην Κύπρο. Τότε ο Σκάι του μεγάλου σταμάτη Μαλέλη προήγγελε το κεντρικό του δελτίο με το παρακάτω τρέιλερ.